γεια σου Θέκλα μου, καλό απόγευμα. Άλλο μαλλί. Γεια σου. Έτσι πάθατε. Το μαλλί, το μαλλί, άλλο μαλλί λέμε σήμερα. Κοίταξε, άμα σου στέλνω μία γκάσαν ντόνερ δώρο, να παίξεις. Τι σου έστειλα? Μου έστειλε μια φίλη μια μεγάλη συσκευασία γεμάτη με τόνερ, με ειδικά σαμπουάν, no yellow, no orange, τα οποία αλλάζουν το χρώμα του ξανθού. Ναι. Και έτσι κάθε φορά που θα λούσω τα μαλλιά μου παίζω. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Μια χαρά κατάλαβα, Θέκλα μου, πολύ καλά. Σε βλέπω, άλλο χρώμα εδώ, άλλο χρώμα η ρίζα, άλλο χρώμα εδώ. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Έπαιξες. Θα ανοίξουμε, μάνα, από τα κομμωτήρια να ανοίξουμε, να πάμε να σώσουμε. Θα έστειλε και μπόμπς. Εγώ που τα βάλω την όπως να είναι, κατάλαβες. Να σου πω, λοιπόν, εγώ με τη δουλειά που κάνουμε, πραγματικά, είχα χρόνια να... Δηλαδή, όχι, μέσα στα χρόνια, πολύ λίγες φορές έλουζα μαλλί σπίτι. Δηλαδή έπρεπε να ήταν απολύτως απαραίτητο, αφού λουζόμουν στο κομμωτήρι, όπου φτιάχναμε τα μαλλιά για την εκπομπή. Όταν έκλεισαν τα κομμωτήρια, την πρώτη φορά που πήγα να τα λούσω, λέω, πώς τα λούζα. Πώς λούζα τα μαλλιά τους άραγε. Μα να σου πω κάτι, είναι και αστείο τώρα, είναι αστείο, αλλά όταν κάνεις χρόνια να λούσεις μόνη σου μαλλί, λόγω και της δουλειάς σου, λέω, μόνο τα καλοκαίρια, έτσι, μια χαρά. Έκανα το λούσιμο μου όπως να είναι. Λοιπόν, Θέκλα μου. Θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ουσιαστικό σήμερα, έτσι, για τις σχέσεις, για τις πρώτες σχέσεις ιδιαίτερα. Για τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας, τα νεαρά μας, τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους. Γιατί είναι πολύ ευαισθητές οι πρώτες σχέσεις, έτσι, και μπορεί να είναι και καθοριστικές. Ναι. Δυστυχώς, Χριστιανά μου, στην Κύπρο παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Ευτυχώς, όλο και λιγότερο τα τελευταία χρόνια, οι γονείς να μην καταφέρνουν να έχουν ανοιχτή δίωδο επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους που βρίσκονται στην εφηβεία ή και στην πρώτη νεότητα. Δηλαδή, είναι ευκταίο, είναι ιδανικό, είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, τα παιδιά μας και η γη μας και οι κόρες μας, οτιδήποτε και αν τους συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή, όσο δύσκολο και αν είναι, όσο ντροπιαστικό και αν είναι, να μπορούν να το μιλήσουν με εμάς. Δηλαδή να μπορεί να έρθει το παιδί μου να μου πει, ξέρεις μάνα, έκανα το τάδε και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Ή μου συμβαίνει αυτό και δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, είτε αυτό έχει να κάνει με διάφορες επικίνδυνες πράξεις, όπως για παράδειγμα το να οδηγήσει ένα παιδί ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχει άδεια ή να πάρει να οδηγήσει μια μηχανή χωρίς να έχει άδεια. Δηλαδή πράγματα που άπτονται και της σωματικής τους ακεραιότητας αλλά και της ψυχικής τους υγείας. Και κυρίως, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα λόγω του τομέα μου, είναι το θέμα των ερωτικών σχέσεων. Γιατί παρατηρούνταν πάρα πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο παλαιότερα. Κορίτσια περισσότερο, γιατί η κοινωνία μας είναι πιο πολύ πατριαρχική. Τώρα είμαστε σε μια φάση που πάει να αλλάξει λίγο και δεν είναι τόσο πατριαρχική, αλλά είναι κυρίως πατριαρχική. Παρατηρούνταν το φαινόμενο κάποια κορίτσια τα οποία μεγάλωναν σε πολύ συντηρητικές οικογένειες, όταν πήγαιναν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αγγλία, είτε στην Αμερική, που ήταν οι συνήθεις χώρες που πήγαιναν εκεί πριν να σπουδάσουν, να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν την ελευθερία τους και να κάνουν συμπεριφορές επικίνδυνες για την υγεία τους. Δηλαδή. Excessive partying που λέγεται στα αγγλικά. Δηλαδή να βγαίνουν έξω πολύ συχνά, να πηγαίνουν σε πάρτι, να πίνουν ποτά. Αλλαγή στην εμφάνισή τους. Ναι, να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν τις ερωτικές σχέσεις, επειδή αν έρχεσαι από ένα σπίτι στο οποίο σου απαγορεύουν να έχεις ερωτική σχέση και μετά πας μόνη σου στο εξωτερικό, να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς κάποια πράγματα, πώς να προστατευτείς. Να προστατευτείς από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Να προστατευτείς από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και να προστατευτείς και από την ψυχική βία και τη σωματική βία που μπορεί να δεχτείς μέσα σε μια σχέση. Με τον ίδιο τρόπο, τα αγόρια τα δικά μας, τώρα τα νέα τα παιδιά είναι πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι πολύ ολοκληρωμένες προσωπικότητες και πολύ σπάνια θα βρεις τα νέα παιδιά νοοτροπίες παλαιές, δηλαδή νεαρό αγόρι να έχει μισογυνιστικές απόψεις κτλ. Υπάρχουν κάποια, αλλά είναι σπάνιο. Παλιότερα όμως θεωρούνταν ότι ο γιος είναι γιος και δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει και δεν
δεν του δίνουμε καθόλου αγωγή του γιού μας, ούτως ώστε να σέβεται τον εαυτό του, να σέβεται την ψυχή του, να σέβεται το σώμα του, αλλά να σέβεται και τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Δηλαδή, σε ένα σπίτι στο οποίο έλεγα στην κόρη πρόσεχε και μην κάνεις καθόλου σχέση και θα σου γελάσουν, στο γιο έλεγαν κάνε ό,τι θέλεις και πρόσεξε να μην σε τυλίξουν. Δηλαδή, ο σεβασμός του άνδρα προς την οποιαδήποτε σύντροφό του ή τον οποιοδήποτε σύντροφό του διδάσκεται από το σπίτι. Και ο σεβασμός της γυναίκας προς τον εαυτό της και προς τον οποιοδήποτε σύντροφό της διδάσκεται πάλι από το σπίτι. Άμα όμως είμαστε σπίτια στα οποία έχουμε θέματα με τα παιδιά μας για τις ερωτικές σχέσεις, δεν μιλάμε στα παιδιά μας για το σεξ, δεν μιλάμε στα παιδιά μας για τη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, έχουμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε, τότε αφήνουμε τα παιδιά μας μόνα τους. Να ψάξουν να βρουν το δρόμο τους σε έναν κόσμο που είναι αρκετά χαοτικός, γιατί μπορεί μέσα στο σπίτι να προσπαθούμε να έχουμε μία τάξη και να έχουμε μία προστατευτικότητα, να μεγαλώνουν ακόμη μέσα και σε γυάλινα σπίτια τα παιδιά, μέσα σε κλουβιά, μέσα σε χρυσά κλουβιά, αλλά κάποια στιγμή αναπόφευκτα το παιδί θα φύγει από το σπίτι, είτε για να πάει να σπουδάσει, είτε για να πάει να κάνει στρατιωτική του θητεία, είτε για να εργαστεί, είτε για να πάει να ζει σε μια άλλη πόλη, και εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπο με όλους τους κινδύνους που έχει ο κόσμος, ο έξω κόσμος, και ιδιαιτέρως στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων θα είναι απροετοίμαστο, γιατί εμείς δεν το έχουμε μιλήσει ποτέ ή θα φοβάται να έρθει να μας μιλήσει. Ξέρεις πόσες φορές συμβαίνουν περιστατικά βίας μέσα σε ερωτική σχέση ή μέσα στην προσπάθεια ερωτικής σχέσης? Υπάρχει το λεγόμενο date rape, που μπορεί να βγουν δύο άνθρωποι για πρώτη φορά έξω, που μπορεί να έχουν γνωριστεί στο διαδίκτυο. Δηλαδή να μπει μια κοπέλα, για παράδειγμα, να μιλάει στο Facebook, στο Instagram ή σε μια άλλη εφαρμογή, να τη φλερτάρει κάποιος, να μιλήσουν, να συζητήσουν και να κανονίσουν να βρεθούν. Και στο ραντεβού που θα πάνε, εκεί στο ραντεβού να υποστεί η κοπέλα, χωρίς να το περιμένει, χωρίς να το προκαλέσει, βία. Εντάξει. Και έχει πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες ντρέπονται να το καταγγείλουν, ντρέπονται να πούν στη μητέρα τους, στον πατέρα τους, μου συνέβη και αυτό και αυτό. Γιατί θα τους πούν, γιατί μπήκες στο ίντερνετ, γιατί πήγες να συναντήσεις έναν ανάγνωστο, γιατί ήθελες να ερωτευτείς που είσαι νέα κοπέλα. Και χρειάζεται, νομίζω, εμείς οι γονείς να εκπαιδευτούμε από την εφηβεία, ίσως και πιο νωρίς, να αρχίσουμε να κάνουμε συναισθηματική και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας και κυρίως ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση. Εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Εμείς ήδη ξέρουμε τα για να τα πούμε στα παιδιά μας. Ναι, πώς, Θέκλα μου, πώς ξεκινάς μια συζήτηση και τι λες σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην εφηβεία? Γιατί συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι πρέπει να προετοιμάσεις το παιδί και να του μιλήσεις ακόμη με το γονιό μια συζήτηση ανοιχτή. Εμείς σαν γονείς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τα παιδιά μας. Αλλά πώς, τι να τους πούμε? Καταρχάς, για τα παιδιά τα οποία είναι στην παιδική ηλικία και στην προεφηβεία, υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία. Εξαιρετικά βιβλία, μεταφρασμένα στα ελληνικά, τα περισσότερα είναι γραμμένα από ξένους ψυχολόγους, ξένους συγγραφείς, τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε στα παιδιά μας και να τα διαβάσουμε μαζί, να τους δώσουμε την ευκαιρία να τα διαβάσουν, να τους κάνουμε μια εισαγωγή στον χώρο, στον κόσμο των ανθρωπίνων σχέσεων, των ερωτικών σχέσεων κτλ. Στην εφηβεία, έχει να κάνει με το πώς είναι το κάθε παιδί. Έχει παιδιά που είναι ομιλητικά, έχει παιδιά που είναι εκφραστικά, έχει παιδιά που είναι κλειστοί χαρακτήρες, έχει παιδιά ντροπαλά, έχει παιδιά που δεν είναι τόσο ντροπαλά. Οφείλουμε να τους πούμε πέντε πράγματα. Με τον Α ή Β τρόπο. Δεν μπορώ να ξέρω πώς ο κάθε γονιός θα μιλήσει στο δικό του το παιδί, γιατί η κάθε σχέση είναι διαφορετική και το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλά οφείλουμε να έχουμε διδάξει στα παιδιά μας προτού φύγουν από το σπίτι ή προτού ανοίξουν τα φτερά του. Γιατί στην ουσία το παιδί ανοίγει τα φτερά του, ξέρω εγώ, από τα 12-13, τότε που μπορεί να κυκλοφορήσει μόνο του, που θα πάει μόνο του σε ένα πάρτι, που θα πάει μόνο του σε μια εκδρομή με το σχολείο. Δηλαδή και μέσα στο σπίτι, όσο προστατευμένα και να είμαστε, όσο προστατευμένα και να τα έχουμε, πάλι και μέσω του διαδικτύου και μέσω των κοινωνικών συναναστροφών μπορεί το παιδί να ξεκινήσει μια παράλληλη δική του ζωή. Mm-hmm. Οφείλουμε να τους μιλήσουμε για τους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα τους κινδύνους που υπάρχουν από τις γνωριμίες με άγνωστους ανθρώπους, να τους μιλήσουμε για τους κινδύνους του διαδικτύου που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, να τους μιλήσουμε για την αντισύλληψη, να τους μιλήσουμε για τη σπουδαιότητα του σεβασμού του εαυτού τους και των άλλων ανθρώπων,
να τους εξηγήσουμε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό στην ηλικία που βρίσκονται γεμάτα νιώτη να σφίζει το κορμί τους από επιθυμίες και από λαχτάρα για να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, ότι είναι εντάξει να θέλεις να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, είναι όμορφο πράγμα η αγάπη, είναι όμορφο πράγμα ο έρωτας, όμως επειδή ακόμη είσαι σε μια ηλικία που το σώμα σου μπορεί να είναι έτοιμο, το μυαλό σου όμως δεν είναι ακόμη έτοιμο, η γύρω σου δεν είναι ακόμη έτοιμη, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αρχίσουν να εκτιμάνε περισσότερο τον εαυτό τους και να ξέρουν ότι αν κάνω οτιδήποτε το οποίο με βάζει σε κίνδυνο, δηλαδή αν έχω πάει σε ένα πάρτι και έχω δοκιμάσει να καπνίσω κάτι, να πιω κάτι που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο, να πω στη μάνα μου, στον πατέρα μου και να πω πήγα στο πάρτι και μου έδωσα να πιω αυτό. Αν ξεκινήσω την ερωτική μου ζωή γνωρίς, να μπορέσω να πω να το πω. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα. Μπορεί να συμβούν ακόμη και διακοπές κοιήσεως σε ανήλικα κορίτσια, χωρίς να έχουν γνώση οι γονείς τους. Ναι, 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 συμβαίνει και αυτό. Θέκλα μου, εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό το οποίο συνέβαινε πιο παλιά, θέλω να πιστεύω. Θεωρώ ότι ακόμη συμβαίνει. Δηλαδή, με πολύ άνεση μιλάς για την ερωτική ζωή του γιού σου και μπορεί να περηφανεύεσαι σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Για τις κόρες εννοείται ούτε λόγος. Αλλά είναι και αυτό πολλές φορές το πώς μαθαίνουμε και τα αγόρια, αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, να σέβονται τις γυναίκες. Δηλαδή... Ναι, πρέπει να λέμε στους γιούδες μας, η οποιαδήποτε κοπέλα θα συναντήσεις, να σκέφτεσαι ότι στη θέση της θα μπορούν να ήταν η αδερφή σου, η μητέρα σου, η γιαγιά σου, οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, γυναίκες που αγαπάει ένα αγόρι. Εντάξει, αγαπάει τη μάνα του, αγαπάει την γιαγιά του, αγαπάει την αδερφή του, γυναίκες από την οικογένεια του. Να σκέφτεσαι ότι κάθε γυναίκα που πας να συναντήσει έχει και αυτή μητέρα, έχει και αυτή πατέρα, έχει και αυτή ψυχή, έχει και αυτή καρδιά, έχει και αυτά όνειρα και δεν παίζουμε με τις ψυχές των άλλων ανθρώπων, δεν παίζουμε με τις καρδιές των άλλων ανθρώπων, δεν χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους για να νιώσουμε εμείς καλά, δεν χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους για να κάνουμε τους σπουδαίους, δεν χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους για να αποκτήσουμε εμπειρίες και μετά να τους πετάξουμε σαν στημένες λιμονόκουπες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το εντάξουμε ειδικά στα αγόρια μας, γιατί δυστυχώς ακόμη και στην εποχή μας παρατηρούνται φαινόμενα βίας κατά των γυναικών και το πολύ άσχημο φαινόμενο της γυναικοκτονίας, που γυναικοκτονία σημαίνει να σκοτώσει ένας άνδρας μία γυναίκα που είτε βρίσκεται σε ερωτική σχέση μαζί της, είτε προσπαθεί να έρθει σε ερωτική σχέση μαζί της, ή ο άνδρας της να σκοτώσει μία γυναίκα. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά των γυναικοκτονιών σε σχέση με το σύνολο των ανθρωποκτονιών. Ναι, συμβαίνει. Είναι πολύ ψηλά όντως. Ευχόμαστε να μην συμβεί, αλλά είχαμε και στην Κύπρο περιστατικά και στην ευρύτερο ελληνικό χώρο περιστατικά τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια που λες ας πούμε πώς έφτασε η συνθήκη αυτή ώστε αυτός ο άνδρας να σκοτώσει αυτή τη γυναίκα. Θεκλά, αναφέραμε πολλές φορές την λέξη διαδίκτυο. Θεωρώ ότι ό,τι έχει να κάνει με τις ουσίες, τέλος πάντων, με ναρκωτικά κτλ., οι γονείς έχουν ενημερωθεί, ειδικότερα οι πιο νεαροί γονείς. Αλλά το διαδίκτυο είναι κάτι που ακόμη και πολλοί νεαροί γονείς δεν ξέρουν πώς λειτουργεί, πώς να το χειριστούν, τι σημαίνει φλερτ, τι σημαίνει ραντεβού. Είναι απαράδεκτο να είσαι γονέας παιδιού που είναι στο σχολείο, ακόμη και αν δεν έχει φτάσει ακόμη στην προεφηβική ηλικία, και να μην γνωρίζεις, να μην παίζεις τα δάχτυλά σου τα κοινωνικά δίκτυα. Να μην παίζεις το Facebook στα δάχτυλά σου, το Instagram στα δάχτυλά σου. Εγώ σε κάποια φάση είχα μάθει και το Snapchat. Δεν έχω κάνει ποτέ Snapchat και τώρα έχω και TikTok, χωρίς να το χρησιμοποιώ. Ναι. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι οτιδήποτε χρησιμοποιούν τα παιδιά μου, που τα παιδιά μου είναι και αρκετά μεγάλα, είναι 20 και 23, αλλά από μικρούς δεν τους έλεγα όχι το ένα, όχι το άλλο. Εννοείται ότι δεν είχαν λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα προτού πάνε στο γυμνάσιο. Αλλά πάντα ήμουν πιο ενημερωμένη από αυτούς, ούτως ώστε να μπορώ να τους εξηγήσω πράγματα και να μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει messenger, τι σημαίνει post, τι σημαίνει poke που ήταν παλιά, τι σημαίνει στέλνω φωτογραφίες, όλα αυτά. Τι είναι το WhatsApp, τι είναι το Viber, τι είναι τα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Δηλαδή, αν το παιδί μας έχει ανοίξει ένα λογαριασμό σε ένα messenger, όπως είναι το Viber, όπως είναι το WhatsApp και έχει κάποια άλλα messenger που ό,τι γράφει σβήνεται μετά. Ναι. Δεν υπάρχει ίχνος. Δεν μπορώ να πω στην αστυνομία, για παράδειγμα, ή στον παροχέα κινητής τηλεφωνίας και να μου πει το παιδί σου τηλεφωνάει με αυτό το νούμερο 10 φορές τη μέρα. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που χάνονται παιδιά. Ναι, μα από ό,τι κατάλαβα, Θέκλα μου, το θέμα είναι πριν μπουν τα παιδιά σε όλα αυτά
τα social media, τέλος πάντων, αυτά τα μέσα του διαδικτύου, να είναι ενημερωμένα τόσο καλά, έτσι ώστε να ξέρουν και τι θα αντιμετωπίσουν, αλλά και το αν θα βγουν ραντεβού, αν θα κάνουν ραντεβού κτλ. Το θέμα είναι αυτό, δηλαδή πριν μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, να ξέρουν πού μπαίνουν. Αυτό είναι τάσο μου διαδικτυακός γραμματισμός. Διαδικτυακός γραμματισμός σημαίνει να μαθαίνω πράγματα για τη λειτουργία του διαδικτύου. Να μάθω γράμματα για το ίντερνετ. Ναι. Διαδικτυακό γραμματισμό χρειάζονται όλοι στην εποχή μας, γιατί το διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο ισχυρά μέσα επικοινωνίας των ανθρώπων και συναλλαγών. Κυρίως όμως οι γονείς. Ναι. Για μένα είναι αδιανόητο να είσαι γονέας και να μην είσαι, για να μην έχεις διαδικτυακό γραμματισμό. Να ξέρεις τι είναι οι συναλλαγές ηλεκτρονικές, τι σημαίνει ηλεκτρονική απάτη, τι σημαίνει τα διάφορα spams, οι διάφορες απάτες, οι ερωτικές πάλι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα ξέρουμε εμείς και να μιλάμε με τα παιδιά μας, να καθίσουμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ μαζί με τα παιδιά μας. Έχει πολύ ωραία ντοκιμαντέρ που δείχνουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι κινδύνευσαν ή έχασαν και τη ζωή τους όταν δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειριστούν ορθά το διαδίκτυο. Ναι. Θέκλα μου, πότε μπορείς να κάνουμε δεύτερο μέρος, γιατί μαζί σου ο χρόνος περνάει πάντα. Κανονίσουμε, να το κανονίσουμε. Θα σε πάρουμε μετά την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θέκλα μου. Εγώ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.